Η ΟΑΚ 4x4 Μεσσηνίας είναι μια εθελοντική ομάδα που όπως και τόσες άλλες στο όνομά μας μάχεται καθημερινά με στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Στα 13 χρόνια ενεργής παρουσίας μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρωταρχικό στόχο μας πρέπει να αποτελεί η εκπαίδευση των εθελοντών με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των μάχημων στελεχών. Με αφετηρία λοιπόν αυτή την πραγματικότητα και με δεδομένο ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει διακόψει τις εκπαιδεύσεις των εθελοντικών οργανώσεων, παρότι τις έχουμε υποβάλει τόσο ως ΟΑΚ, όσο και ως κοινή πρόταση 9 εθελοντικών ομάδων από όλη την Ελλάδα έτοιμα για διοργάνωση, έστω και μέσω τηλεκπαίδευσης σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος, αποφασίσαμε ως διοίκηση της ΟΑΚ να παρέχουμε εμείς τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση στα μέλη μας προαντιπερκής περίοδου. Τέλος, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να καλέσουμε σε αυτή μας την προσπάθεια και τους υπόλοιπους εθελοντές και εθελοντικές ομάδες του νομού για να μοιραστούμε από κοινού την πολύτιμη αυτή γνώση. Συνδιοργανωτής του διημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Βασοπροστασίας Πυρόσβεσης και υποστηρίζεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, εκτός από τη βοήθεια, αναπτύσσεται και προάγεται το πνεύμα του εθελοντισμού, το οποίο προάγει η παιδεία και πολιτισμό. Συνεπώς, χωρίς την ασύγκριτη συμβολή του στοιχείου αυτού, δεν μπορεί κανείς να μιλά για ορθόδοξο βίωμα ή πίστη και εκκλησία. Όπως έχει λεχθεί, μέσω του εθελοντικού πνεύματος οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι και ο κόσμος ομορφότερος. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι συνέργειες, συνεργασίες με το δημόσιο τομέα, κυρίως με την αυτοδιοίκηση, αλλά και με το κράτος, θα πρέπει να είναι συνεχής, διαρκής και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτελεί ένα όχημα δικό σας στη δουλειά την οποία υλοποιείτε. Η περιφέρεια νομίζω ότι είναι κοντά σας. Έχει συμβάλει με όλους τους τρόπους ώστε να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και ειδικά και οργανωτικά και σας στηρίζει μέσα από τα γραφεία πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στην περιφέρεια. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο αντικείμενο συνεργασίας, υπάρχει δυνατότητες μεγάλες και μην διστάσετε ποτέ να απευθύνεστε στα γραφεία πολιτικής προστασίας των περιφερειών, αλλά και των Δήμων, αλλά ενώ μιλάω για την περιφέρεια από το πρόσωπο, να υπάρχει συνεργασία, να ζητάτε πράγματα και να μπορούμε να σας διευκολύνουμε για να κάνετε τη δουλειά σας. Εμείς θα είμαστε πάντα μαζί σας. Πάντα μαζί σας. Όλα αυτά τα χρόνια έχω σχεδιάσει και συμμετάσχει σε πάρα πολλές ασκήσεις, το γνωρίζετε, και πάντα έδινα τουλάχιστον εγώ ευκαιρία συμμετοχή σε πολλές εθελοντικές ομάδες που επιθυμούσαν να την συμμετάσχουν. Γιατί ήξερα ότι πάντα θα πήγαιναν όλα καλά, διότι όταν κάποιος συμμετέχει σε μια εθελοντική ομάδα, είναι γιατί θέλει να κάνει κάτι το οποίο το αγαπά και η σκοπή του είναι αγιοτελής. Αλλά και σε όλα σας συμβάντα είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ με τα παιδιά όλων των εθελοντικών ομάδων σε επιχειρήσεις κατάσβεσης, κυρίως αγροκατασικών πυρκαγιών, όλοι έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους. Πραγματικά λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για ό,τι κάνετε. Το καλοκαίρι το ζήσαμε αυτό, το ανέφερε και ο διοικητής. Το ζήσαμε στον πρώτο χρόνο τη συνεισφορά σας στην φωτιά εκεί που σβήσαμε στην Άρτη, αλλά και γενικότερα σε ό,τι κάνατε στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να σας στηρίζουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εκπαιδεύετε τον κόσμο, γιατί είναι σημαντικό ο εθελοντής να έρχεται και με ασφάλεια να γυρίζει την οικογένειά του. Και όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Να τονίσω πως το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εθελοντές. Από αρχάριους, νέους εθελοντές, έως και έμπειρους ή ακόμα και ήδη εκπαιδευμένους. Θεωρούμε πως μόνο μέσω εκπαιδεύσεων θα μπορέσουμε να μάθουμε, να εμπεδώσουμε, να προφυλαχθούμε, αλλά και να αποδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους, τις εθελοντικές ομάδες ΓΕΑ, τους εθελοντές του Δήμου Καλαμάτας, της ομάδας του Γαρδικίου, των Αμφαρών, τους ενεργούς κατοίκους των κοινοτήτων του Ταϊγέτου, με μπροστάρισα την αγαπητή Ελένη Λούρα, που έχει καταφέρει τελευταίο διάστημα να συσπυρώσει τους κατοίκους και να μπουν να εμπλακούν ενεργά με τον εθελοντισμό, τον Σύλλογο Φίλου του Ταϊγέτου και τον εθελοντικό κλιμάκιο Πεταλιδίου,
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Σήμερα θα διεξαχθεί εδώ στο εργατικό κέντρο από τις 3 περίπου η ώρα μέχρι τις 8.30 η θεωρητική εκπαίδευση με τις εξής ενότητες. Βασική κανόνες ασφάλειας εθελοντών, ΜΑΠ μέσα ατομικής προστασίας, τρίγωνο πυρκαγιάς, ατομικό καταφύγιο πυρκαγιάς, δασικές πυρκαγιές, αιτία δασικών πυρκαγιών, εργαλεία, υλικά και μέσα για την κατάργηση δασικών πυρκαγιών, ανάπτυξη δυνάμεων καταστολής και έλεγχος της πυρκαγιάς, καταστολή δασικών πυρκαγιών και φυσικά κίνδυνοι από εναέρια μέσα. Για αύριο Κυριακή 20 Μαρτίου, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, στην έδρα της αθλητικής μας ομάδας στη νέα είσοδο της πόλης, θα διεξαχθεί η πρακτική εκπαίδευση με την ανάπτυξη πυροσβεστικού εξοπλισμού αλλά και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. Θα ήθελα λοιπόν να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην ΟΑΚ που είμαστε κοντά αρκετά χρόνια πριν. Ξέρουμε το έργο της είναι από το 2009, δίνει πολύ μάχη στο νομό Μεσημείας, εξελίσσεται και η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Όταν τους γνωρίσαμε είχαν ένα αμάξι σε ένα συνεργείο πεταμένο και τώρα έχουν 2 αυτοκίνητα και έρχονται κι άλλα. Οι άνθρωποι τους εκπαιδεύονται, παίρνουν μέσα ατομικής προστασίας και πάνε ένα βήμα μπροστά. Η Ομοσπονδία αυτό θέλει. Θέλει το όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους, κοινές εκπαιδεύσεις και κοινούς ανθρώπους δίπλα μας να μας αγαπάνε και να μας πρόχνουν και να μας βοηθούν. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε με τον βασικό εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης, ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε ή θα έπρεπε η κάθε εθελοντική οργάνωση να διαθέτει για το σκοπό αυτό. Η ασφάλεια του προσωπικού σε ό,τι αφορά την ίδια την επιχείρηση πυρόσβεσης, τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και τους διάφορες παράγοντες που την επηρεάζουν, οι βασικές στρατηγικές, γιατί υπάρχουν κάποιες τακτικές που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό αυτόν, δηλαδή την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, στο οποίο εισηγητής θα είναι ο κύριος Αλαγιάννης, γίνεται μία αποτύπωση των μέσων ατομικής προστασίας που χρειάζεται ο εθελοντής